Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και το σημερινό βίντεο είναι το δεύτερο μέρος του βίντεο «Το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο, αποτελεί κόλαση, εμπειρίες». Δικές σας εμπειρίες, δικές μας εμπειρίες, με αφορμή τα σχόλια κάτω από το βίντεο που ανέβηκε το Σάββατο, τι ημερομηνία είχαμε το Σάββατο, ήταν 3 Αυγούστου. Το Σάββατο 3 Αυγούστου 2024, το οποίο έχει τίτλο, θυμάσαι τον τίτλο αγαπημένο, «Η Αγία Ελληνική, Αγία Ελληνική οικογένεια». Όταν ένας κακοποιητής πατέρας γράφει βιβλίο για να διδάξει κομπάση. Συνεχίζουμε με την ανάγνωση των σχολείων. Όσοι δεν είδατε το πρώτο μέρος, νομίζω είναι καλή ιδέα να το δείτε πρώτο, δείτε το δεύτερο. Είναι περίπου μία ώρα το πρώτο μέρος, για να έχει συνοχή. Λοιπόν, ένα ερώτημα που έκανε μια φίλη, το οποίο τώρα το βλέπω. Παίζει να σέλγισε πάνω της ο δάσκαλος για να μην θυμάται τη μέθοδο κακοποίησής της και που έλεγε στον πατέρα της, τον πατέρα της που ήταν τέρας, ότι δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Όλα τα ενδεχόμενα πέσουν. Όλα τα ενδεχόμενα πέσουν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εφόσον η κοπέλα δεν θυμάται. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι είναι εξίσου σοβαρή η κακοποίηση, με ξύλο. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζω πόσο σοβαρή κακοποίηση είναι η σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού. Αλλά και η σωματική κακοποίηση ενός παιδιού με ξύλο είναι πάρα πολύ, πολύ τραυματική. Ξέρεις, Πανώ, σε κάποια φάση στη θεραπεία μου, γύρω στα 30, συζητούσα με τον ψυχολόγο μου που γίνα τότε και του έλεγα, έχω συμπτώματα στην προσωπική μου ζωή που έχω γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά στην παιδική τους ηλικία. Και προσπαθούσα να θυμηθώ αν είχα πέσει ποτέ θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης. Όμως πραγματικά δεν είχα καμία τέτοια ανάμνηση. Καμία απολύτως δεν είχα. Και ψάχνοντας το, γιατί ο ψυχολόγος που πήγαινα τότε δεν ήταν... καλός ψυχολόγος. Σόι. Δεν ήταν σόι. Το ψάξα μόνη μου και ανακάλυψα ότι υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι κορίτσια που δέχθηκαν ψυχολογική κακοποίηση, σωματική κακοποίηση και ξύλο, ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα στην ενήλικη του ζωή, όπως κορίτσια που έχουν δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση. Το οποίο φαντάζομαι θα ισχύει και για τα αγόρια. Γιατί παλιότερα οι μελέτες γίνονταν σε σχέση με το φύλο, ενώ τώρα δεν βλέπουν τον παράγοντα φύλο. Δηλαδή, βλέπαν περισσότερο το πώς οι γυναίκες συνδέονται στις ερωτικές τους σχέσεις όταν έχουν δεχθεί κακοποίηση και όχι οι άντρες. Νομίζω ότι είναι παρόμοια τα συμπτώματα. Είναι και το, κομμάτι, ας πούμε, το ότι στην ερωτική σου ζωή και στην επιλογή συντρόφου, αλλά και στην ίδια αυτή καθ' αυτή τη σχέση, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να συνδεθείς ουσιαστικά, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να έχεις όρια, να ξέρεις ποια είναι τα δικαιώματα σου και να τα, σέβεσαι και να τα διεκδικείς. Και να καταλαβαίνεις πότε φταίς και πότε δεν φταίς. Γιατί έναν κακοποιημένο παιδί μεγαλώνοντας νιώθω ότι φταίει συνέχεια αυτό. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο σχόλιο. Σαδιστής πατέρας που μετέφερε την ευθύνη διαπαιδαγώγησης στο δάσκαλο, που προφανώς είχε αντιληφθεί ότι είναι και ο ίδιος σαδιστής. Δεν τον διάλεξε τυχαία, ήξερε που απευθυνόταν, γιατί αν ήταν καλός άνθρωπος θα τον είχε καταγγείλει ή έστω θα τον είχε βάλει στη θέση του. Ο πατέρας, προκειμένου να κακοποιήσει το παιδί του χωρίς να βρει τον πελά του, έριξε την ευθύνη στο δάσκαλο, βαφτίζοντας διαπαιδαγώγηση την κακοποίηση. Έτσι, πατέρας και δάσκαλος ήταν καλυμμένοι για τις πράξεις τους. Πόσο άρρωστο μυαλό έχει αυτός ο πατέρας που έγραψε μέχρι και βιβλίο παραθέτοντας όλα αυτά τα αρρωστημένα γεγονότα. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα μια φάση που ήμουν νεαρή ψυχολόγος και έκανα μια ομιλία στη σχολή γονέων της ενορίας του πατέρα μου για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και σηκώθηκε ο πατέρας μου στην ομιλία να πει όλο καμάρι το περιστατικό της κακοποίησης μου όταν ήμουν 14 μηνών, ότι με είχε αφήσει ένα ολόκληρο βράδυ να κλαίω
και να κρέμομαι στα κάγκελα του κρεβατιού μου, γιατί έτσι θα με μάθαινε να μην θέλω να κοιμάμαι μαζί με τους γονείς. Αυτό το ανέφερε ως παράδειγμα. Ναι, την ώρα της ομιλίας. Εγώ ως νεαρή ψυχολόγος πήγα να κάνω ομιλία στη σχολή γονέων της ενορίας του και μετά που τελείωσα την ομιλία, σηκώθηκε, γιατί η διαπαιδαγώγηση είναι των παιδιών, σηκώθηκε πάνω και είπε να σας πω και εγώ ένα παράδειγμα για το πώς η επιμονή και η υπομονή των γονιών μπορεί να σώσει, ότι χρειάζεται να επιμένουμε για να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί. Και είπε αυτό το παράδειγμα που όταν ήμουν εγώ 10 μηνών, είχαν πάει με τη μάνα μου και εμένα μία εβδομάδα στο χωριό της γιαγιάς μου, επειδή δεν υπήρχε παιδικό κρεβατάκι ή έξτρα κρεβάτι, με έβαλαν να κοιμάμαι μεταξύ τους μία εβδομάδα, 10 μέρες που ζουν πήγα στο χωριό. Και όταν επέστρεψαν κάτω στην πόλη, εγώ επειδή ήμουν 10 μηνών, ήθελα να κοιμάμαι μαζί τους. Και ο πατέρας μου απαγόρευσε αυστηρά να κοιμηθώ μαζί τους. Οπότε περιγράφει και ο ίδιος τα περιγράφει. Ότι έπεσαν το βράδυ να κοιμηθούν και με έβαλα στο κρεβατάκι μου με τα κάγκελα. Και εγώ έκλαιγα και ήθελα να κοιμηθώ μαζί τους. Και έλεγε, όχι, δεν θα κοιμηθείς μαζί μας, δεν θα. Και εγώ έκλαιγα. Εσύ πώς αντέδρασε αυτή την παρέμβαση? Θα σου πω. Εγώ έκλαιγα. Και σε κάποια φάση, κατά τις 2 το πρωί, ήρθε 2-3 φορές η γιαγιά μου η Θέκλα, την οποία τη φιλοξενούσαν και χτύπησαν την πόρτα και είπαν το μωρό, Αντρίκο το μωρό, γιατί δεν ήταν ιερέας ακόμη τότε. Να. Και λέει, όχι, εγώ δεν σε. Θύμωσα και στη μάνα μου, θύμωσα και στη μάνα σου και είπα, θα την αφήσετε να μάθει. Και μετά την επομένη ήμουνα με 39 πυρετών και αμυγδαλίτιδα. Σημείωσε ότι η μόνη επέμβαση που έχω, χειρουργική επέμβαση που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι στα 17 που έκανα εγχείρηση αφαίρεση αμυγδαλών. Από τότε πάθαινα πολύ, πολύ συχνά, 2 φορές το χρόνο, ανοξία, διόδια, ένα αμυγδαλίτιδα. Ναι. Και η μάνα μου λέει ότι κατά τις 4 το πρωί σκαρφάλωσα πάνω στα κάγκελα, κρεμάστηκα πάνω στα κάγκελα και έλεγα θα πέσει τάτο το μωγιό σου μάμα, γιατί σου είπα μιλούσα από πολύ μικρή. Και δηλαδή απειλούσα να αυτοκτονήσω, ρε. Και λέει την επομένη, λέει, για να δεις το σαδισμό, την επομένη, το επόμενο βράδυ, με έβαλα στο κρεβατάκι και της μου είπε η μάνα μου, θες να έρθεις να κοιμηθείς μαζί μας? Και λέει, με κοιτούσες σαν το φίδι, λέει η μάνα μου, Ήσουν κακιά από τότε, με κοιτούσες σαν το φίδι. Δηλαδή κακοποίησαν ένα μωρό 10 μηνών και μετά το κορόιδευαν και από πάνω. Πώς αντέδρασα? Του είπα πολύ ψύχρεμα, αυτό μου περιγράφεις είναι παιδική κακοποίηση βρέφους. Είναι σωματική και ψυχολογική κακοποίηση βρέφους και δεν είναι κάτι για το οποίο να το πενεύεσαι. Και ως ψυχολόγος διαφωνώ κάθετα με αυτήν την τακτική και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να τη λες να την κάνουν για ελεύθερο. Εκείνος δεν καταλάβαινε ότι η παρέμβασή του ήταν εντελώς αντίθετη με αυτά που έλεγες εσύ, ή απλά ήθελε να σε υποκαταστήσει κοινό, να φανεί αυτό? Αν παρουσιάσεις και αν παρακολουθήσεις και στο κανάλι μου, έχω κάποιες εκπομπές που ήταν καλεσμένο στην εκπομπή μου στην τηλεόραση, θα δεις ότι. Ήθελε να πάρει το βήμα, να διδάξει αυτούς. Μάλιστα. Αν παρακολουθούν το βίντεο εδώ άνθρωποι οι οποίοι ήταν παρόντες τότε το 1998, πολύ αγιώτης μας έφαγε, σε εκείνη την ομιλία, ίσως η κουμπάρα μου παρακολουθεί όλα τα βίντεο, να το παρακολουθεί και αυτό. Αν η κουμπάρα μου κούλα ήταν σε εκείνη την ομιλία, παρούσα, θα το θυμάται. Πήξαμε στην αγιότητα. Φύγαμε μια 200 ανθρώπου εκείνη την ώρα στην ομιλία. Πήξαμε στην αγιότητα. Ναι. Και θα πούμε μετά, είπαμε και χθες την αποτέλεσμα. Και άλλη αγιότητα. Κορίτσι μου, φύγε μακριά από αυτούς τους ανθρώπους, συνέχισε την ψυχοθεραπεία και έχει πίστη στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου. Σου εύχομαι να δυναμώνεις και να προοδεύεις κάθε μέρα και είμαι σίγουρη πως είσαι στο σωστό δρόμο. Αγκαλιά μεγάλη στην κοπέλα, ευτυχώς πάει σε ψυχολόγο. Ψυχολογικά πρωτόγονοι άνθρωποι και χωρίς καμία ενσυναίσθηση. Μια αγκαλιά αγάπης και από μένα, λέει Κωνσταντίνα. Πιστεύω ότι η φίλη μας έχει πολύ καλή ψυχή και δεν ομοιάζει σε κανέναν από τους δυνάστες της. Για μένα τουλάχιστον αυτό θα πει ότι τους έχει νικήσει. Ναι, την έχω γνωρίσει την κοπέλα. Σου δείξα και σαν τη φωτογραφία της. Είναι πολύ καλός άνθρωπος η κοπέλα. Και εγώ θυμάμαι μάνες το 1980-81 που ήμουν πρώτη δημοτικού να λένε στη δασκάλα το παιδί μου δεν διάβασε να το δείρεις. Και η δασκάλα σάπιζε το παιδί με την προτροπή της μάνας. Θυμάμαι να τρέμω από το φόβο μου να κάνω εμετό κάθε πρωί και να μην θέλω να πω σχολείο. Εδώ μιλάμε συμπεριφορά που τα ζώα δεν συμπεριφέρονται έτσι. Τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια, ντρέπομαι. Αγάπησε τον εαυτό σου, κοπέλα μου, επί της ουσίας πατέρα δεν έχεις. Ο δάσκαλος έπρεπε να το βάλει στη θέση του. Δυστυχώς ήσουν άτυχη και σε αυτόν. Ναι, γιατί ο δάσκαλος ήταν το ίδιο και χειρότερος και παρόμοιος με τον πατέρα.
Η Λίζα, πού να σταθεί κανείς, κοπέλα μου, και τι να σχολιάσει. Ακούω με ευλάβεια και σεβασμό όσα κατέγραψες και απίφθινες προς τη Θέκλα και έμμεσα προς εμάς. Και όλα αυτά επειδή σου ζωηρή. Τι θα πει άραγε ζωηρή. Ζωηρή σημαίνει έχει ζωή μέσα της, είναι ζωντανή. Τι, είναι, τι να είναι δηλαδή ένα παιδί. Με συγκίνησε βαθύτατα η λέξη αλαλία. Ως παιδί είχα χόμπι. Το αγαπημένο μου ήταν να απομονώνομαι με τις ώρες. Δεν υπήρχε στο σπίτι συνήθεια του κλείνω την πόρτα στο δωμάτιό μου. Έπρεπε να σκεφτείς λύσεις για να το καταφέρεις και να φτιάχνω παζόλ. Δεν μιλούσα. Δεν ακουγόταν το κύχ μου. Δεν είχα φίλες. Δεν άκουγα μουσική. Οποιαδήποτε δραστηριότητα παρήγε ήχο ήταν απαγορευμένη. Μέχρι και τώρα η μητέρα μου λησμονεί και μου λέει: Κάποτε έφτιαχνες πολλά παζόλ. Γιατί δεν το κάνεις πια. Ευτυχώς πια ξέρω. Έδωσα όνομα εδώ και καιρό σε όλα τα ανίποτα. Όλα αυτά που δεν είχαν όνομα. Δεν είχαν σαφέ σχήμα στο κεφάλι μου. Τρομοκρατία. Σε ευχαριστώ, φίλη, που μοιράστηκε την ιστορία σου. Σε ευχαριστώ βαθύτατα, Θέκλα μου, που με οδήγησε από παλαιότερα στον όνομα τη, ότι είχα μέσα μου. Την αγάπη μου στέλνω στην κοπέλα. Λυπάμαι πολύ με όσα άκουσα και θυμώνω με τη συμπεριφορά του πατέρα εντός εισαγωγικών. Ταυτίζομαι αρκετά. Ειδικά στο μηχανισμό απόθεσης, ο οποίος πραγματικότητα αναπτύσσεται από την παιδική ηλικία, σε κάνει να ξεχνάς εύκολα και μετά μεγαλώνοντας ό,τι σε τραυματίζει. Ο μηχανισμός απόθεσης, ο οποίος όταν αναπτύσσεται από την παιδική ηλικία, σε κάνει να ξεχνάς εύκολα και μετά μεγαλώνοντας ό,τι σε τραυματίζει. Ναι. Έτσι θυματοποιείσαι χωρίς να το καταλάβεις. Φοβερή διατύπωση, φοβερά εύστοχη διατύπωση. Πόσο ωραία το ανέλησες, Θέκλα μας. Την ποιότητα όμως της ζωής μας μπορεί να την υποβαθμίσουν και όσοι γνώριζαν και δεν αντέδρασαν, οι κοντινοί που δεν έκαναν τίποτα να μας προστατεύσουν, έστω να μας υπερασπιστούν. Όλοι μαζί, σαν να συμμετέχουν σε μια σαδιστική σιωπηρή συμφωνία, ξέρουν τον μηχανισμό να σε ξαναβλάψουν ενεργώντας πισόπλατα ή παραπλανητικά. Το no contact γι' αυτό σώζει πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχουν αναπόφευκτα παραθυράκια, η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Προσωπικά ρώτησα τους γονείς μου για κακοποιητικές συμπεριφορές καθοριστικές στη ζωή μου πολλά χρόνια αργότερα, έχοντας δική μου οικογένεια, για να δω ποιο σκεπτικό είχαν. Ουσιαστικά περιμένοντας την αναγνώριση του λάθους τους. Ο πατέρας μου, αφού άκουσε, σαν να μην θυμόταν ήξερε τίποτε και ας ήταν οδρών στα περισσότερα περιστατικά, απάντησε: «Και τώρα τι θέλεις?» Η μητέρα μου είχε την ίδια αντίδραση όπως τότε. Σαν να μην έπρεπε να μιλάω για αυτά, τους έφερνα σε δύσκολη θέση. Σαν να μην μπορούσε να το διαχειριστεί. Τελικά δεν αλλάζει τίποτα. Και εγώ της έγραψα: «Αυτή η αχρή δεν αλλάζουμε κεφαλαία». Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. No contact μέχρι να σβήσει ο ήλιος και no contact και από τους υπτάμενους πυθίκους τους. Όχι μόνο από τους ίδιους τους κακοποιητές. No contact και από αυτούς που λένε ότι το ξύλο που μας έδωσαν οι κακοποιητές μας μας έκανε ανθρώπους. Μια άλλη φίλη λέει: «Κυρία Θέκλα, πώς γίνεται όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει παρόμοιες καταστάσεις να μην μπορεί να βρει τα λόγια που θα ανακουφίσουν έναν άλλο άνθρωπο που έχει περάσει τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια με εκείνη?» Το ίδιο μου συμβαίνει και όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος δικού μου προσώπου, και αυτό το εντόπισα μετά από το θάνατο της νύφης μου. Βρίσκω το οποιαδήποτε λόγια λίγα και φτωχά, νιώθοντας πως δεν θα βοηθήσω. Μακάρι να μπορούσα να πω κάτι σε αυτή την κοπέλα, κάτι που να στάξει μια σταγόνα μέλι στην καρδιά της. Το μόνο που νιώθω είναι να της κάνω μια αγκαλιά, και δεν μου αρέσουν οι αγκαλιές πέραν ελαχίστων περιπτώσεων. Εύχομαι να ιαθεί η ψυχή της από την κακοποίηση που έχει υποστεί. Και όμως τα λόγια που έγραψες είναι ό,τι πιο θεραπευτικό και ό,τι πιο παρηγορητικό. Τα λόγια που έγραψες. Αυτά τα λόγια που έγραψες. Το γεγονός ότι δεν βρίσκεις λόγια. Το γεγονός ότι και η ίδια προφανώς παγώνει όταν μπροστά στο πόδι. Ναι. Όταν ήμουν παιδί, ήταν σύνηθες αυτόκλητα και μη ο περίγυρος των γονιών, φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, δάσκαλοι, είχαν κάθε δικαίωμα να επεμβαίνουν με βία προκειμένου να μας συνετίσουν. Πολλές φορές με τις ευλογίες των γονέων. Εδώ μιλάμε για άρρωστη κατάσταση. Όσο μεγάλος είναι ο θυμός μου για αυτούς τους δύο, μην αρχίσω να χαρακτηρίζω εντελώς άκομψα πιο μεγάλη αγκαλιά για αυτό το κορίτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να γίνονται γονείς. Βασανίζουν τα παιδιά τους με τον χειρότερο τρόπο.
άξιο το κορίτσι που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, μπορούμε να βγούμε από τέτοιες οικογένειες και να μην έχουμε σχέση με αυτά τα τέρατα που μας γέννησαν και μας μεγάλωσαν. Ναι, μπορούμε. Οι δικές μου παιδικές αναμνήσεις είναι κυρίως οι φασαρίες στο γονιό. Κάποιοι είχαν γέννηση φασαρίες στο γονιό τους και το προσωπικό ξύλο. Και ξύλο. Λυπήθηκα πολύ με την ιστορία, αλλά χαίρομαι που το κορίτσι αυτό βρήκε τη δύναμη να αναζητήσει θεραπεία, αλλά και να μοιραστεί την ιστορία της με όλους εμάς. Εύχομαι καλή δύναμη και κάθε ευτυχία σε αυτόν τον όμορφο άνθρωπο. Λυπάμαι πάρα πολύ, ανατρίχιασα και θύμωσα τόσο. Ψυχούλα μου όμορφη, εύχομαι να ελπίζω να βγεις στο φως σύντομα. Σε νιώθω, δυστυχώς. Κρίμα, πολύ κρίμα. Δυο σαδιστές, πατέρας και δάσκαλος και η μητέρα επίσης. Αχ, τι πέρασε αυτό το παιδί. Σε αυτό το σημείο, σε αυτό το παιδί σας γράφω και κλαίω. Κρίμα, κορίτσι μου, να σου συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή σου. Ειλικρινά είναι αμαρτία. Να την κρεμάσει ανάποδα. Και αυτούς ποιος να τους κρεμάει ανάποδα. Να μείνει μόνο το ένα παιδί στην τάξη, γιατί κλαίω, θυμώνω, είμαι οργισμένη. Κάνε κουράγιο, κορίτσι μου, θα τα καταφέρεις. Συγχαρητήρια για το δώρο που κάνεις στον εαυτό σου. Σε ευχαριστώ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εύχομαι να τελειώσει ο εφιάλτης σου που ζεις. Ωχ, Θεέ μου, τούμπα τ' ανάποδα. Από τη μεριά της μάνας, ταυτίζομαι με τη γυναίκα. Τούμπα τ' ανάποδα, τι εννοεί? Τούμπα τ' ανάποδα το κρέμασμα, δεν ξέρω. Ακριβώς, άβουλα άτομα, νομίζοντας πως φταίμε. Αυτά ήταν τα σχόλια τα οποία είχαν μέσα ιστορίες. Υπάρχουν και πολλά άλλα σχόλια συμπαράστασης προς την κοπέλα. Εννοείται ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλουμε το σύνδεσμο για το βίντεο αυτό. Πάω να φτιάξω έναν καφέ και να μιλήσουμε για αυτό που είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Θέλουμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο στη βιολογική μητέρα των παιδιών μας μέσα από αυτό το βίντεο. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Εσύ είσαι έτοιμος? Να ξεκινήσω εγώ? Ναι, εσύ θα ξεκινήσεις. Της κακοποίησης το θέμα, της γονεϊκής κακοποίησης, σωματικής και ψυχικής. Ήθελα να πω για το... να μιλήσω λίγο για την ιστορία της μητέρας των παιδιών. Πηγαίνε στη γογόλακη μου. Είναι και η γογό εδώ και παρακολουθεί, ακούει, γιατί τα έχουμε συζητήσει ξανά και με τη γογό. Και είναι κομμάτι της ιστορίας της γογός που δικαιούται να το ξέρει. Ναι. Για να καταλάβει και τον εαυτό της και την ιστορία της. Ναι. Από ό,τι μου είχε πει η μητέρα των παιδιών, παρόμοιες ιστορίες με αυτές που... Μια μητέρα των παιδιών επέθανε το 2020, 15 Μαρτίου... Από καρκίνο στον εγκέφαλο. Από καρκίνο στον εγκέφαλο. Ναι. Σε ηλικία 41 έτους. 41, ναι. Ναι. Το ξύλο και μάλιστα άγριο ξύλο ήταν στην ημερησία διάταξη. Ιερέας ο πατέρας της. Ιερέας, ναι. Όπως και ο δικός μου πατέρας ιερέας. Πολλά παιδιά, με παρόμοια τύχη όσον αφορά το ξύλο, σχεδόν όλα από αυτά. Θα έδερνε όλα? Σχεδόν όλα. Είχε κάποιους που δεν έδερνε? Αργότερα κάποια πιο μικρά το γλίτωσαν. Α. Αλλά η πλειονότητα των παιδιών το βίωσε. Ναι, το βίωσε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό που δεν αξίζει τον κόπο να γίνω έτσι γραφικός περιγράφοντας τις λεπτομέρειες του αγρίου ξυλοδαρμού, ήταν όντως άγριος. Ήταν πιο άγριος και από το δικό μου το ξυλοδαρμό. Ήταν πιο άγριος από ό,τι έχουμε διαβάσει εδώ πέρα. Και έχουμε πει και έχουμε διαβάσει από σχόλια. Δες ότι η μητέρα, με το ανάποδο της πόρπης, της ζώνης. Ναι, ναι. Όχι με τη ζώνη, με την πόρπη που είναι το μεταλλικό που τραυματίζει. Και με άλλους τρόπους. Και με άλλους τρόπους. Έβγαινε εκτός αυτού, ήταν... Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Νομίζω ότι δεν νιώθω ότι είναι ο σκοπός να περιγράψω το μέγεθος της... Δεν τους φοβόμαστε, αγάπη μου. Όχι από φόβο. Μαζί τους και τους εξηγήσαμε γιατί είμαστε no contact. Όχι από φόβο.
Θυμάσαι πριν πόσον καιρό έχει που έγινε μια προσπάθεια να πλησιάσουν τα παιδιά και εγώ έστειλα ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ως η νέα μητέρα των παιδιών δεν επιτρέπω τα παιδιά μου να έρχονται σε κακοποιητές της μακαρίτης σας της μάνας τους. Σε επαφή με κακοποιητές, τόσο άγρια κακοποιητές της μακαρίτης σας της μάνας τους. Ναι. Δεν τους φοβόμαστε. Όχι, μα δεν είναι... λέμε τα ονόματά τους, ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μας ενδιαφέρει να τους ντροπιάσουν. Δεν είναι από φόβο, ρε παιδί μου. Που ίσως δεν αισθάνομαι κι εγώ άνετα να εκφράζω, να πω τις λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι φόβος. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν άγριο το ξύλο. Η μητέρα συνεννούσε με την έννοια ότι δεν επενέβαινε και εκτός από το ξύλο να συνέβαινε αυτό, η συμπεριφορά ήταν... Αυτός κλεινότανε μες στο δωμάτιό του, δεν μιλούσε στο παιδί που είχε κακοποιηθεί, δεν του μιλούσε, το τιμωρούσε και με σιωπή μετά. Τιμωρία της σιωπής. Ναι. Μέχρι εκείνο το παιδί να πάει να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη για το λόγο που τον έκανε να τον δείρει, να το δείρει, να τον ιτήρει. Και δεχόταν τη συγγνώμη, γιατί ο δικός μου δεν τη δεχόταν τη συγγνώμη, έκαμε και κούκια. Ζητούσα συγγνώμη και δεν τη δεχόταν. Μου έκανε τη μεριά τη σουμπή και μετά. Τη δεχόταν από ό,τι ξέρω, αλλά μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναγίνονταν αυτό, μετά γίνονται επανάληψη. Αυτό ζήτησε πότε συγγνώμη. Ζήτησε, ναι. Πότε. Κατά την αρρώστια πριν το θάνατο. Είπε συγγνώμη που σε έδερνα. Ναι. Γιατί μετά όταν επέθανε η μακαρή τη, σε είπε των παιδιών ότι. Η μάνα πέθανε γιατί ο Θεός την τιμωρούσε για τις αμαρτίες της. Προφανώς ήταν ψεύτικη, συγγνώμη. Τα ψεύτικη, συγγνώμη. Ναι. Αλλά ζήτησε. Εγώ ξέρεις για ποιον πράγμα πονάω πολύ και σκίζεται η ψυχή μου. Για το γεγονός ότι η μακαρίτη της άρρωστησε, έπαθεν καρκίνο. Έπαθεν καρκίνο στον εγκέφαλο μου. Δεν υπάρχει κάποια κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο στον εγκέφαλο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Γενετική προδιάθεση. Είναι άγνωστη αιτιολογία. Άγνωστη αιτιολογία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για ποιον λόγο τον έπαθε. Μπορεί όμως και να το έπαθε και από τη στενοχώρια και από τα ψυχικά τραύματα και από πόσο δύσκολα περνούσε στη ζωή της επειδή μεγάλωσε με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί. Είναι πράγματα για τα οποία οι γιατροί δεν εκφράζουν γνώμη επισήμως, αλλά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά. Μπορεί όμως και να έπαθε τον καρκίνο λόγω του ότι μεγάλωσε με κακοποίηση. Υπήρχαν γιατροί που εξέφρασαν γνώμη ανεπισήμως. Τι είπαν δηλαδή. Ότι αυτού του τύπου η ασθένεια. Συνηθίζεται σε άτομα βαριά επιβαρημένα ψυχολογικά που κρατάνε μέσα τους τα πράγματα που δεν... Αυτός είναι ο λόγος. Τη χτύπουσαν και στο κεφάλι, δεν είναι? Πιθανόν ναι. Τη χτύπουσαν και στο κεφάλι. Ναι. Τη χτύπουσαν και στο κεφάλι. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Πότε αναρρώστησε, σίγουρα από την ανάγκη της για αγάπη είναι με τους γονείς της, τους δέχθηκε. Ενώ την είχαν αποκλείσει ήδη και δεν τις μιλούσαν. Όλη της τη ζωή ζούσε με την ανάγκη αποδοχής. Όλη τη ζωή που έζησε, όσο έζησε, ζούσε με την ανάγκη της αποδοχής. Εγώ θυμώνω και με τον ψυχολόγο μου πήγαινε η μακαρίτισσα, γιατί ο ψυχολόγος που πήγαινε η μακαρίτισσα έπρεπε να... Ας το παραφράσω, αν ήμουν εγώ η ψυχολόγος της, θα θύμωνα πολύ με τους γονείς της. Θα τις καθρέφτιζα το θυμό για τους γονείς της και θα προσπαθούσα να τις μεταδώσω το μήνυμα του κόψε σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι παλιοί άνθρωποι και δεν αξίζει τον κόπο να προσπαθείς να σε αγαπήσουν, να σε αποδεχτούν, να σε δεχτούν. Ναι, νομίζω αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Και ξέρεις, έγινε και ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο που διαβάζαμε, το οποίο θέλω να το διαβάσω από σπόντα, δεν είναι γι' αυτό που κάνουμε το βίντεο. Κάποιον άτομο σχολίασε το οποίο, άμα δει το προφίλ του, έχει πάνω το MD και υποθέτω ότι θα είναι ίσως κάποια γιατρός, ψυχαναλήτρια, ψυχίατρος, ψυχαναλήτρια. Ένα σχόλιο το οποίο το φωτογράφησα κιόλας και το πόστερα και στην καρτέλα κοινότητα. Λέει, τη συμπάθεια μου στην κοπέλα. Με αξίζει τροποποιημένο σχόλιο, σημαίνει το γράψε διαφορετικά και μετά το τροποποίησε. Αναρωτιέμαι όμως, αν ο θεραπευτής θυμώνει με το θήτη και δεν το αφήνει έξω από τη θεραπεία, πώς θα εκφράσει το θύμα το θυμό του ώστε να σταματήσει να θυμοποιείται και να γίνει ανεξάρτητος? Ο χώρος είναι του θεραπευόμενου, όχι του θεραπευτή. Αυτό απάντησε το σίγουρο. Απάντησα. Τι λέτε καλέ, τι ανοησία γράψατε, επική ανοησία, πω. Και γράφω άλλο σχόλιο, ο θυμός του θεραπευτή δεν είναι τυχαίος, γίνεται καθρέφτης να νιώσει ok και ασφαλής και ο θεραπευόμενος να θυμώσει.
Δεν ακούσατε τι έγραψε η κοπέλα, πως δεν μπορούσε να θυμηθεί τι της έκαναν, πόσο μάλλον να θυμώσει. Πού τα σκεφτήκατε αυτά, πραγματικά εντελώς έξω από το πνεύμα της θεραπείας. Και μου απαντάει. Καθρεφτίζω ένα συνέστημα ως θεραπευτής είναι οθώ το θεραπευόμενο να το δει. Πολλές φορές η αυτοαποκάλυψη βοηθάει, αλλά όχι σε τόσο πυρηνικά ζητήματα. Κρίμα, κυρία Πετρίδου, σας εκτιμούσα πολλά χρόνια. Το μήνυμα σας ξεχυλίζει από ευγένεια. Καλή συνέχεια στο έργο σας να ευχηθώ. Και τις γράφω κι εγώ να με εκτιμούν άνθρωποι που θεωρούν πως το χθεσινό βίντεο έκανα αυτοαποκάλυψη βλαπτική και μη θεραπευτική. Ανεξαρτήτως το ότι είναι ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και όχι ψυχοθεραπεία περσέ αυτή καθεαυτή, δεν το επιθυμώ με τίποτα. Και ναι, δεν είμαι ευγενής, είμαι αυθεντική. Έχει τεράστια διαφορά. Και τι μου απάντησε σε αυτό, κάνε κολοτούμπα. Λέει, μίλησε για το θεραπευτή, κυρία Πετρίδου, όχι για εσάς. Ας κλείσει εδώ τα συμπεράσματα στους αναγνώστες. Νο, είπε για μένα ότι έκανε αυτοαποκάλυψη, μετά το γυρίζει στο θεραπευτή. Μάλιστα. Και τη λέω, φυσικά και θα κλείσει εδώ και τα σχόλια μιλούν από μόνα τους. Εν τω μεταξύ, έτσι, ρητορική απορία. Το χθεσινό βίντεο δεν περιέγραφε καμία αυτοαποκάλυψη της θεραπεύτριας, της κοπέλας. Πώς έγινε τέτοια μανούβρα και τώρα μιλάτε για αυτήν, η ρητορική, μην απαντήσετε. Δηλαδή, εγώ υποθέτω ότι το πρόσωπο αυτό έχει το όνομά του και γράφει και. Νομίζω γράφει γιατρός. Μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι όποια να είναι. Ό,τι και να είναι. Υπάρχουν θεραπευτές οι οποίοι πας και τους περιγράφεις εκεί πέρα τις κολάσεως στα βασανιστήρια και κουνάνε το κεφάλι τους και εσύ λες θέλω πολύ να με αγαπήσουν οι γονείς μου και σε βοηθούν να σε αγαπήσουν οι γονείς σου. Αυτή δεν είναι συνεπίκουρη της κακοποίησης της αρχικής. Ο λόγος που έφτιαξα το κανάλι, ο λόγος που έβγαινα στην τηλεόραση, ο λόγος που σταμάτησα να βλέπω κόσμο και κάνω αυτά τα βίντεο, είναι γιατί θέλω να στείλω το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους εκεί έξω, πως δεν είναι εντάξει η κακοποίηση των παιδιών από τους γονείς, ότι οι γονείς οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους δεν αγαπούν τα παιδιά τους και ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε ότι είμαστε θύματα κακοποίησης και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τους κακοποιητές μας. Και δεν σου κρύβω ότι ένας λόγος που ένιωσα πολύ έτσι μεγάλη αγάπη και πλατωνικό έρωτα για τα παιδιά μας όταν τα γνώρισα ήταν και γιατί γνώριζα την ιστορία της μακαρίτσας της μάνας τους. Και ταυτίστηκα. Ταυτίστηκα στο ότι ήταν και εκείνη επίσης κόρη παπά και εκείνη επίσης έφαγε ξύλο, όπως μου περιγράφεις, πολύ περισσότερο και πολύ πιο επικίνδυνο ξύλο από αυτό που έφαγα εγώ και που αυτό τη στιγμάτισε σε όλη της τη ζωή και ίσως να έπαιξε και βασικό ρόλο για την ασθένεια της. Το οποίο μετά είχε το θράσος ο κακοποιητής να πει «Ξέρεις, ο Θεός σε τιμωρεί για τις αμαρτίες σου και γι' αυτό παθαίνεις καρκίνο και πεθαίνεις». Αχταρμάς, ό,τι να είναι. Και σίγουρα ένα παιδί που μεγαλώνει δεχόμενο σωματική βία και κακοποίηση και το οποίο δεν λαμβάνει την κατάλληλη τραυματοθεραπεία και το ίδιο είναι δυστυχισμένο στη ζωή του μετά και μπορεί να μεταβιβάσει διαγενειακά το τραύμα. Ναι. Γι' αυτό τώρα που ήρθε εγώ, μου λέει τελειώσατε το κύριο, να σου λέω όχι μπες μέσα να ακούσεις γιατί είναι σημαντικό να καταλάβεις. Γιατί μεταβιβάζεται διαγενειακά το τραύμα και χωρίς λόγια. Δηλαδή ένα τραύμα δουλευτό, γιατί το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάει no contact, είχαν πάει αυτοί no contact μαζί της. Και μετά, φαντάσου. Ναι, και μετά όταν αρρώστησε τους δέχθηκε πίσω. Φαντάσου. Θε κλαμπούθελα. Να πάθω καρκίνο και να τους δεχτώ πίσω. Τέκλα μου που θέλαν όπως είμαι τώρα, γιατί όπως ήμουν μέχρι πριν 3 χρόνια θα τους δεχόμουν. Να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο που υποφέρει ακόμα από τα τέτοια πράγματα, με βάση αυτό. Δεν φταίμε εμείς που μας κακοποίησαν οι γονείς μας στην παιδική ηλικία. Ένας γονιός που δέρνει το παιδί του, που κακοποιεί σωματικά το παιδί του, είναι άθλιος. Δεν είναι γονεϊκός. Είναι τέρας. Δεν είναι γονιός. Το γεγονός ότι μας γέννησαν και μας μεγάλωσαν και ίσως ξόδεψαν και πολλά χρήματα για να μας μεγαλώσουν, ξέρεις, και η Μακαρίτη σε είχε πάρει μια ιστορία, ότι χρησιμοποιούσαν και τα χρήματα ως μοχλοποίησης και
μας hovering. Ναι. Το γεγονός ότι τότε μας γέννησαν και μας μεγάλωσαν και φέρουν το όνομα γονέα, δεν τους καθιστά γονείους. Είναι εντάξει να μην νιώθουμε αγάπη και συμπόνια για τέτοια τέρατα, τα οποία μας γέμισαν με ψυχικά τραύματα, τα οποία μας φόρτωσαν με πολλές, πολλές, πολλές τραυματικές εμπειρίες, οι οποίες όλες μαζί συμπληρώνουν το puzzle της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, η οποία επιτέλους έχει μπει στο ICD. Είναι μια επίσημη διάγνωση, επίσημη διαταραχή. Και βασανίζει τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων. Σε αυτό το κανάλι υπάρχουν άνθρωποι, η πλειονότητα των ανθρώπων που το παρακολουθούν είναι άνθρωποι με παρόμοια βιώματα. Άνθρωποι που μεγάλωσαν με κακοποίηση από τους γονείς τους, από τους δασκάλους τους, από τους ενήλικες. Και είναι σε αυτό το κανάλι γιατί πραγματικά έχουν ανάγκη να μοιραστούν βιώματα, να μοιραστούν συναισθήματα και να πάρουν ψυχοεκπαίδευση όσον αφορά στη διαχείριση των τραυμάτων της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και να μάθουμε να λειτουργούμε δημιουργικά. Να μάθουμε να αποκρινόμαστε σε κάτι που μας απορριθμίζει και όχι να αντιδρούμε. Δυστυχώς όμως υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι, οι οποίοι είναι και καλυμμένοι ναρκισσιστές, είναι ευάλωτοι ναρκισσιστές, είναι άνθρωποι που είναι κακοποιητές και το παίζουν θύματα. Αυτοί θα ενοχληθούν από αυτό το βίντεο. Όπως επίσης ενοχλούνται και από άλλα βίντεο, στο οποία εκφράζεται έτσι ξεκάθαρα και ηχηρά η αντίστασή μας στη βία και στην κακοποίηση. Αυτοί που θα έχουν τέτοια σχόλια θα μπουν σε απόκρυψη όπως γίνεται συνήθως. Και όσα καινούργια προφίλ και αν κάνουν για να στυλιτεύσουν τη δημόσια καταγγελία της βίας και της κακοποίησης στα παιδιά, πάλι θα μπουν σε απόκρυψη. Και όσον αφορά το πρόσωπο το οποίο έγραψε εκείνο το σχόλιο, στο οποίο άκουψε το θεραπευτή ή την ψυχολόγο η οποία θυμώνει με την κακοποίηση παιδιών, είμαι σίγουρη πως κακοποιεί. Και γι' αυτό ενοχλείται. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη. Μόνο ένας κακοποιητής ενοχλείται που οι ψυχολόγοι ενδυναμώνουν τα θύματα και τους μαθαίνουν, τους διδάσκουν, τους ψυχοεκπαιδεύουν για το ότι είναι εντάξει να θυμώσεις με τον κακοποιητή σου. Πέρα από τις διάφορες θεωρίες για τα ψυχολογικά αίτια της καρκινογένεσης, υπάρχουν και θεωρίες για τα ψυχολογικά αίτια της κατάθλιψης. Ναι. Και η πιο επικρατούσα θεωρία για τα ψυχολογικά αίτια της κατάθλιψης είναι αυτή του αποθυμένου, συσσωρευμένου θυμού χρόνου. Το κακοποιημένο παιδί, το οποίο μεγαλώνει και μαθαίνει και διδάσκεται από τον καθοσπρεπισμό και ακόμη και από ανόητους κανόνες ψυχαναλυτικών πρακτικών παροχημένων ότι δεν πρέπει να θυμώνει με τους κακοποιητές του, αυτό το άτομο το λιγότερο θα πάθει σοβαρής μορφής ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη, όχι στη βία. Θες να πεις και εσύ κάτι, γογό μου? Θες να πεις, έλα εδώ στο μικρόφωνο. Όχι. Είσαι εντάξει με αυτά που ακούς? Ναι. Όχι στη βία. Όχι στη βία. Όχι στη βία στα παιδιά. Εάν είμαστε κακοποιημένα παιδιά που αντιμετωπίζουμε, που άμα είμαστε κακοποιημένα παιδιά σίγουρα θα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην ενήλικη μας ζωή, στη διαχείριση των συναισθημάτων μας και των στενών διαπροσωπικών μας σχέσεων, αναζητούμε θεραπεία, αναζητούμε συστηματικά ψυχοεκπαίδευση και αγωνιζόμαστε για να βγάλουμε από πάνω τους τη βρωμιά τους, τη βρωμιά των κακοποιητών μας. Ναι. Θέλω να κλείσουμε με αυτό. Όταν γνωριστήκαμε ένα χρόνο περίπου πριν, εσύ μου είπες ότι ήσουν low contact με τους γεννήτωρες σου. Εγώ σου είχα εξηγήσει πως ήμουν no contact και για ποιο λόγο ήμουν no contact. Ναι. Και μια από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε πρωτού δημιουργήσουμε τη σχέση μας όταν γνωριζόμαστε ήταν και η συζήτηση αυτή που μοιραστήκαμε για την ιστορία της μαμάς των παιδιών της βιολογικής. Τώρα είσαι no contact. Ναι. Βλέπεις διαφορά στο πώς νιώθεις?
ως ένας ενήλικας ο οποίος μέχρι πριν μερικούς μήνες είχες επαφές και τώρα αποφάσισες από μόνος σου να είσαι νοούχοντα. Νιώθεις ναι, καλύτερα. Κάνει διαφορά η απουσία ερεθισμάτων. Γιατί αν υπάρχει, αν έχω κι εγώ ή όποιος έχει τη σύνθετη διαταραχή. Σίγουρα με... την έχεις αγαπημίσει ναι, ναι. Για όνομα του. Ναι, ναι. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεριφερειάζαμε. Η σύνθετη διαταραχή μεταδαυματικού στρες συνεχίζεται και εκτρέφεται από triggers. Από... Ναι, κοιτάξτε, τα triggers το από τους κακοποιητές μας είναι πρωτογενή triggers. Ενώ τα triggers από άλλες καταστάσεις είναι κατά κάποιον τρόπο δευτερογενή. Πιο άμεσο το trigger. Όταν πας και κάθεσαι να φας το ίδιο τραπέζι με αυτό που σε σάπιζε στο ξύλο. Όταν απουσιάζουν λοιπόν τα triggers, υπάρχει βελτίωση. Αυτό είναι σαφές. Νιώθεις ενοχές που πήγες νοκοντά. Όχι. Λύπηση. Όχι. Τι έχεις να πεις για το δικό μου νοκόντακ που το λες εκεί πέντε. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Είχαμε πρόσφατα ένα ταξίδι στη γενέτειρά μου και είδε από κοντά ο Πάνος τα σκηνικά που του είχα περιγράψει, το τοπίο δηλαδή. Οπτικοποίησα. Οπτικοποίησε αυτά όλα. Και μου λέγε... Και κάπως έτσι ταράχτηκα. Και μου λέγε no contact μέχρι να σβήσει ο ήλιος. No contact μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θυμάσαι όταν γνωριστήκαμε μου είπες νομίζω ότι εσείς θα τα βρείτε γιατί αγαπιέστε και... Εντάξει. Ναι, δεν το αρνούμε, αλλά... Little did I know. Να δείξω και είναι η φωτογραφία μου με 17 χρόνια με τον πατέρα μου. Όμορφα, ας το μην του ζωρίζει άλλο το θέμα. Έχω μια φωτογραφία που βρήκαμε πρόσφατα που είμαι 17 ετών και κάθομαι μαζί με τον πατέρα μου και τον... Και είμαι όλο λατρεία μαζί του. Δηλαδή ενώ 3 χρόνια μόνο πριν είχε σταματήσει το καθημερινό ξύλο, ενώ συνέχιζε η ψυχολογική κακοποίηση, εγώ λάτρευα το θήτη. Ναι. Δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, εντάξει. Αυτά. Ο στόχος μας κάνοντας αυτό το βίντεο δεν ήταν να προκαλέσουμε κανέναν. Ο στόχος μας ήταν να δώσουμε... Ο στόχος είναι να βοηθεί το κόσμο. Ξεκάθαρα. Ναι, μόνο αυτό. Αυτό είναι ο στόχος μας και... Όσοι θέλουν να βοηθηθούν, όσοι δεν θέλουν να μείνουν με την αγιότητα της οικογένειας, της ελληνικής. Και εμείς ενσυνείδητα πήραμε την απόφαση να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους ανθρώπους που κακοποίησαν τη μητέρα τους. Ενσυνείδητα την πήραμε, δεν την πήραμε έτσι. Και μετά από πολύ σκέψη, πολύ βαθιά σκέψη. Ναι, και όχι εκδικητικά. Όχι, καμία σχέση. Κάτι τέτοιο. Καθαρά προστατευτικά. Δεν νομίζω ούτε και εσύ νιώθεις, έχεις συναισθήματα κακίας τώρα, έμνηση κακίας. Όχι, δεν υπάρχουν. Μα τι κακία να έχω. Εγώ που μίλησα πρόσφατα και με ένα από τα αδέρφια της Μακαρίτης σας είπα ξεκάθαρα ότι λυπάμαι για όσα βιώσατε όλοι. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που επεξεργάζεται τα πράγματα. Σου εύχομαι και εσένα να επεξεργαστείς τα δικά σου τραύματα. Όμως, ως η νέα μητέρα των παιδιών, αποφασίζω συνειδητά να προστατεύσω τα παιδιά μου με τον ίδιο τρόπο που τα προστατεύω από τους δικούς μου γονείς που ήταν κακοποιητικοί προς εμένα, με τον ίδιο τρόπο τα προστατεύω και από τους γονείς της βιολογικής τους μητέρας που ήταν ξεκάθαρα κακοποιητικοί προς αυτήν. Και υπάρχει και η επιστολή. Υπάρχει και μια επιστολή που έχει γράψει η Μακαρίτη στα 4 χρόνια πρωτού πεθάνει. Πρέπει να ήταν άρρωστη τότε και να μην το ήξερε ακόμη. Είχε ξεκινήσει ο καρκίνος το 16. Κάποια συμπτώματα που δεν ξέραμε. Ήταν το Σεπτέμβριο του 16 εκείνη η επιστολή και πέθανε τον Μάρτιο του 20. Ναι. Δηλαδή ήταν 3,5 χρόνια που πεθάνει, ρε. Ναι, τότε δεν γνώριζαμε. Ναι, πρέπει να είχε όμως, πρέπει να έχει ξεκινήσει ο καρκίνος. Και ήταν μια επιστολή, ένα email που έστειλε στους γονείς της, το οποίο μου το έδωσε και το διάβασε και το διαβάσαμε και μαζί με τη γογό. Και όταν μεγαλώσει και ο Νικόλας, θα το διαβάσουμε και με τον Νικόλα. Εγώ εδώ μεταξύ. Έλα, αγαπητέ μου. Έλα εδώ να ακούγεσαι, μωρό μου. Έλα εδώ να ακούγεσαι, γιατί είσαι μακριά από το μικρόφωνο. Έλα εδώ. Έχουμε και το Λάκη μαζί σου με όλα τα άλλα. Έχουμε το... Έλα εδώ, Λάκη. Το χωροθέτη εδώ πέρα. Έλα εδώ. Να κάτσω. Έλα εδώ, κάτσε εκεί. Θα πάρω αυτό για λίγο. Πάρε το μικρόφωνο. Κάτσε ίσχα, βλάχο. Και εγώ το μεταξύ. Τα περισσότερα λόγια από την επιστολή δεν τα θυμάμαι, γενικά. Τι θυμάσαι όμως. Θυμάσαι την ουσία της όμως, δεν είναι. Ναι. Η ουσία εξέφραζε τα παράπονα της. Ναι. Και μιλούσε και για τον εαυτό της και για τα αδέρφια της. Ναι.
Εγώ χαίρομαι για σένα, εγώ, γιατί είσαι ένα παιδί το οποίο το εκφράζεις ξεκάθαρο τους ενάντια στη βία. Είσαι fighter, είσαι αγωνιστή. Και σίγουρα κανένα παιδί δεν φταίει για καμιά μορφή βίας που υφίσταται. Συμφωνείς με αυτό? Τι εννοείς? Δεν υπάρχει δικαιολογία να πει κάποιος αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τα παιδιά των άλλων, είναι κρίμα ο καημένος, έχει πολύ άγχος, δεν πειράζει που τους δέρνει. Δεν φταίει τα παιδιά των εξήλων. Ή αυτός ο γονιός επειδή έτρωγε ξύλο, αυτός από τους δικούς του γονείς είναι εντάξει να δέρνει τα παιδιά του. Να. Δεν κανονικοποιούμε τη βία σε καμία περίπτωση. Να. Εσύ? Δεν είσαι υπέρ της βίας, δεν είναι? Όχι, δεν είμαι. Και κάποιες φορές μπορεί, άμα είσαι παιδί που έχεις φάει ξύλο και μπορεί να μην το θυμάσαι κιόλας, μπορεί να σου βγαίνει να βγάλεις βία, να το σταματάς γιατί βάζεις το μυαλό σου να λειτουργήσει και λες, δεν θα κάνω τα ίδια που μου κάνατε. Να. Εμένα πολλές φορές με ερχόταν, όταν γεννήσα τα μεγάλα τα μωρά, με ερχόταν να γυρίσω το χέρι μου. Ενώ έβγαινε αθόρμητα. Και το σταματούσα και έλεγα, δεν είναι σωστό, δεν θα κάνεις τέτοια που σου κάνω. Ναι. Αυτά. Αυτά. Αιωνία μνήμη των τραυμάτων που βίωσαν αν υπεράσπισε τα παιδιά από τους ανθρώπους που έπρεπε να τα προστατέψουν. Αιωνία μνήμη των θυμάτων της βίας. Και θα θυμόμαστε για πάντα να μην επαναλάβουμε αυτά που μας έκαναν και όταν έρχεται στην αντίληψη μας ότι κάποιο παιδί κακοποιείται, δρούμε άμεσα. Με καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι το 1440, στην Ελλάδα είναι το 15900 και έχω λάβει και μία επιστολή από μία φίλη η οποία έχει εμπειρία από το 15900 και την κοινωνική, την οποία θα διαβάσω τις επόμενες ημέρες για να μεταδώσω έτσι το μήνυμα ότι υπάρχουν τα καταφύγια γυναικών. Θα έπρεπε να υπάρχουν καταφύγια με τον κατατοπικό μήνυμα γυναικών, γιατί και άντρες δεν έχουν παιδιά. Και γενικότερα υψώνουμε ανάστημα έναντι στη βία και τη σωματική και τη ψυχολογική. Αυτά από εμάς σήμερα. Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος του βίντεο. Το ξύλο δεν βγήκε από τον Παράδεισο. Αποτελεί κόλαση. Είμαι σίγουρη πως στα σχόλια θα γράψετε και άλλες εμπειρίες και άλλες απόψεις. Εάν θέλετε, μοιραστείτε αυτό το βίντεο και το προηγούμενο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα για όσο το δυνατό περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα ζητήματα που είναι κέρια για την ψυχική μας υγεία και ισορροπή. Η Ολίβια που παίζει αμέριμνη, ο Πάνος, η Γωγό, ο Λάκη, ο οποίος έλα, Λάκη. Έλα, τώρα, Βλάχο. Και εγώ. Σας χαιρετάμε. Έλα, και ο Λάκη. Και ο Λάκη. Γεια σας. Γεια.